Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Κατσότη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Κατσότη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Θωμά. Αν θέλετε θυμίστε μου και την εκλογική σας περιφέρεια, γιατί δεν τη θυμάμαι, είναι αλήθεια. Είναι το νότιο τομέα της Αθήνας. Μάλιστα, του νότιο τομέα της Αθήνας. Ναι. Πολύ ωραία. Αύριο είναι Πρωτομαγιά, κύριε Κατσότη. Διανύουμε μια χρονική περίοδο κατά την οποία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αλλά και παντού είναι πολλά. Ποιο είναι το νόημα αυτής της ημέρας σύμφωνα με αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο στους χώρους εργασίας αλλά και μέσα στη Βουλή, πώς είναι η κατάσταση? Κύριε Θωμά, το ΚΚΕ και όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας δεν έμεινε σιωπηλός και βεβαίως δεν θέλησε οι εργαζόμενοι να μείνουν σιωπηλοί, υποταγμένοι, φοβισμένοι στους χώρους εργασίας. Αντίθετα, καλούσε και έμπαινε μπροστά με τα μέλη του και τα στελέχη του να οργανώσει την πάλη ενάντια σε όλες αυτές τις επιλογές του μεγάλου και παλαιού και της κυβέρνησης να φορτώσει και την επιδημία αλλά και την κρίση που έρχεται, που επιταχύνεται λόγω της επιδημίας στις πάτες. Η 1η Μάη είναι μια ξεχωριστή μέρα για την εργατική τάξη. Έχουμε πολλούς σταθμούς στην ιστορία όπου και εκεί πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι γνωστή το 1936 Θεσσαλονίκη με τους δεκάδες νεκρούς. Είναι γνωστή η Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή με τους 200 κομμουνιστές οι οποίοι εκτελέστηκαν, ήταν πρωτοπόροι μέσα στους αγώνες και είναι βέβαια γνωστές όλες οι δραστηριότητες του ΚΚΕ, η δράση του μέσα στους χώρους δουλειάς με τα στελέχη του. Βέβαια, η Πρωτομαγιά γιορτάζεται από τα σωματεία, από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και αυτοί πρέπει να αποφασίζουν. Μάλιστα. Και αύριο έχουμε λοιπόν αυτή τη μέρα, την ξεχωριστή μέρα, αύριο, όπου εκεί το μήνυμα ποιο είναι? Ότι οι εργαζόμενοι παλεύουν, να αγωνίζονται έτσι ώστε να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας με αφορμή και την επιδημία που εδώ αποκαλύπτεται πλήρως, να το πω έτσι, οι μεγάλες ευθύνες των πολιτικών, των κυβερνήσεων μέχρι τώρα που υπονόμευσαν το δημόσιο τομέα της υγείας, να μπει κάτω του κρατικού έλεγχου λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας και να σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπηρετήσει την υγεία των εργαζομένων. Τώρα θα πρέπει να παρθούν μέτρα προστασίας σε κάθε τόπο δουλειάς, κύριε Θωμά, γιατί εκεί συνοστίζονται οι εργαζόμενοι, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Τώρα πρέπει να δυναμώσει η αγωνιστική δράση. Θεωρείτε δηλαδή, θεωρείτε ότι μέχρι τώρα, δηλαδή, ας πούμε, στα νοσοκομεία δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια. Ναι. Παίρνονται κάποια μέτρα και επίσης έχει ελεγχθεί και η πανδημία, δηλαδή είναι λίγα τα κρούσματα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν έχουν γίνει βέβαια τα τεστ, τα ναι. κρούσματα έτσι, αυτά που λέμε μέχρι σήμερα. Ακόμη και ο κύριος Τσόρδας αλλά και οι υπόλοιποι επιστήμονες αυτής της επιτροπής που έχει δημιουργηθεί λένε ότι τα τεστ είναι ακόμα πολύ πίσω. Βεβαίως στα νοσοκομεία υπάρχουν μέτρα, εμείς λέμε και τα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς. Δεν είναι λίγες οι καταγγελίες, κύριε Θωμά, στα σούπερ μάρκετ, στις βιομηχανίες, αλλού, που δεν έχουν ούτε γάντια, ούτε μάσκες, ούτε οι αποστάσεις. Φυσικά δεν έχει υπάρξει κανένα μέτρο έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν αποστάσεις των εργαζομένων. Όλα αυτά θα πρέπει να διεκδικούνται από τους εργαζόμενους προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία τους. Και πρέπει να δυναμώσει η δράση, να μην πληρώσει ξανά ο λαός τα σπασμένα της κρίσης. Ναι. Για να μην μονιμοποιηθεί η απληρωσιά, η εκπεριτροπής εργασία, η τηλεργασία και τόσα άλλα που συμπεριλαμβάνονται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα, κύριε Θωμά, πρέπει να καταργηθούν όλα τα δίθεν έκτακτα ανταργατικά μέτρα που μέσα στην πανδημία πέρασαν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να φορτώσουν, όπως είπαμε ξανά, τα βάρη της κρίσης. Αυτό είναι το μήνυμα των εκδηλώσεων. Μάλιστα. Αύριο, πείτε μου, κύριε Κατσότη, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα συμμετέχει σε πορείες, θα γίνουν πορείες
για την Πρωτομαγιά, γιατί από ό,τι γνωρίζω τα υπόλοιπα κόμματα δεν νομίζω ότι θα συμμετέχουν. Βέβαια είδα στο πρόγραμμα ότι ο γραμματέας έχει μια δραστηριότητα αύριο. Τι ισχύει ακριβώς? Κοιτάξτε, αύριο τα συνδικάτα κάνουν λοιπόν αυτές τις συγκεντρώσεις με όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, τις αποστάσεις, τα γάντια, τις μάσκες, με όλα τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να μην διασπαρεί ο ιός, ο κορονοϊός. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για μετακινήσεις εκτός πόλης, ούτε για τραπεζώματα, ούτε για γλέντια, όπου αντικειμενικά θα βρεθούν πολλοί μαζί. Μιλάμε για αυτές τις συμβολικές εκδηλώσεις που έχουν αποφασίσει, όπως είπαμε, τα σωματεία, με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία, κύριε Κατσότη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω, ναι, κύριε Θωμά, ότι αυτή η κατάσταση, αυτή η βαρβαρότητα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε αυτό που λέμε το σύνθημα βαρβαρότητα ή σοσιαλισμός. Αυτό το σύστημα είναι επικίνδυνο. Αυτό υπονομεύει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένα από τα προβλήματα και πολύ περισσότερο τις ανάγκες των εργαζομένων. Άρα λοιπόν εμείς σαν ΚΚΕ λέμε ότι ο λαός θα πρέπει να αποδεχτεί, να κάνει δική του υπόθεση την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας νέας οικονομίας και μιας νέας κοινωνίας όπου θα ικανοποιούνται σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Μάλιστα. Και του λαού. Πολύ ωραία, κύριε Κατσότη. Σας ευχαριστούμε για τις απόψεις σας. Εύχομαι να είστε καλά και καλή δύναμη και υγεία να έχετε, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.